Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Γραμμή μας έχουμε τον Καστοριανό, μέλισσοκόμο εκτός όλων των άλλων, Μίρκο Ράτς. Κύριε Ράτς, καλημέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς? Δόξα τω Θεώ. Αν μας φέρετε και λίγο το μελάκι να δοκιμάσουμε για να το εγκρίνουμε κι εμείς, όχι τίποτα άλλο. Αυτό είναι δεδομένο. Τι κάνετε? Και καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν πραγματικά, κύριε Ράτς, πώς, και χαιρόμαστε πάντα όταν έχουμε τέτοιου είδους διακρίσεις. Χρυσό βραβείο για το δασόμελο από τη δική σας πλευρά. Και για να δούμε εδώ τι έγινε στο Τέτοβο. Και έχουμε αυτή τη διάκριση και για σας. Και καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα καμαρώνουμε και σαν Καστοριά. Ακούγεται και η Καστοριά. Ναι, βεβαίως. Είχαν λάβει μέρος σε 17 χώρες. Ναι. Και το δικό μας δασόμελο για άλλη μια φορά πήρε το χρυσό το Είναι μετάλλιο. Δεύτερη φορά νομίζω που παίρνει χρυσό βραβείο, έτσι. Ναι. Αυτό δηλώνει ότι έχουμε από τα καλύτερα μέλια τα δασόμελα ποιοτικά στην περιοχή. Σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Πώς το ξεκινήσατε όλο αυτό, γιατί είστε φυσικοθεραπευτής, έτσι? Ναι. Το μέλι πώς μπήκε στη ζωή σας και η ανασχόληση, σαν χόμπι αρχικά? Το μέλι μπήκε σαν χόμπι στην αρχή. Ναι. Με έχει δώσει ένας προπονητής ένα μελίσι και σιγά 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 το αναπτύχθηκε. Το αγαπήσατε πάντως, γιατί το ναι. Χόμπι είναι αγάπη πάνω απ' όλα, όποιο χόμπι και να κάνει κάποιος. Ναι, 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 ναι. Επιμείνατε λοιπόν, μεγαλώσατε μελίσια, φροντίσατε να τα πηγαίνετε στα καλύτερα μέρη. Πόση ώρα σας παίρνει την ημέρα να ασχολείστε με τα μελίσια, κύριε Ράτς? Εξαρτάται από την εποχή. Αυτή την εποχή, ας πούμε, πιο χαλαρά τα πράγματα. Αυτή την εποχή δεν έχει πολλή δουλειά, τουλάχιστον εδώ στο νομό μας. Mm-hmm. Εντάξει, τα δικά μου είναι τώρα Βόλο, στο νομό κάτω. Α, τα στέλνετε, τα μετακινείτε στον Βόλο? Ναι, 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 ναι. Έχει λίγο πιο ανεβασμένη θερμοκρασία. Μάλιστα. Για να μπορεί και το μελίσι ουσιαστικά να επιβιώσει μες στο χειμώνα, έτσι? Ναι, ναι. Και όταν αρχίζει η εποχή του, ας πούμε, Απρίλιο-Μάιο, σχεδόν όλη την ημέρα να κάνει εκεί πέρα. Οπότε για χειμώνα στο Βόλο, για καλοκαίρι και άνοιξη στην Καστοριά, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, και προς τα πάνω, προς Γαύρο μεριά. Ναι, πού πηγαίνετε ακριβώς τα μελίσια σας, και αν τα πηγαίνετε πάντα σε ένα συγκεκριμένο μέρος ή αν αλλάζετε μέρη συχνά? Δυστυχώς αναγκαστικά αλλάζουμε μέρος, γιατί μέχρι πρόπερση τα πηγαίναμε και στην Εύβοια, που δυστυχώς κάηκε το μέρος. Τα πηγαίνατε και στην Εύβοια, έτσι? Ναι. Μάλιστα. Και σε όλα αυτά τα μέρη που κάηκε τα πηγαίναμε και εκεί πέρα. Mm-hmm. Για το πεφτόμελο, και τώρα αναγκαστικά πάμε προς Χαλκιδική. Προς Χαλκιδική. Γι' αυτό το τέτοιο. Γι' αυτό το μέλι το. Και για τις μετακινήσεις χρειάζεται νομίζω και αυτοκίνητα μεγάλο. Όλα αυτά πώς τα αργωνώσατε στην πορεία? Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά έγιναν και αυτά. Ναι. Μπορεί ένας σήμερα, υπάρχει μια κινητοποίηση αγροτών στην Κρυσταλλοπηγή. Μέσα στην κινητοποίηση είναι και μελισσοκόμοι που συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση. Ναι, έχει δυσκολίες αυτούς που ασχολούνται και επαγγελματικά πια με το θέμα, κύριε Ράτστο, η μελισσοκομεία? Δυστυχώς, στην Καστρία δεν είμαστε πολλοί που ασχολούμαστε έτσι πιο επαγγελματικά. Ναι. Είμαστε μικρομελισσοκόμοι, ναι, αλλά προσπαθούμε λόγω καιρικών συνθήκων πιο πολύ. Μάλιστα, μάλιστα. Με τις αρκούδες θεματάκια και πώς τα αντιμετωπίζουμε? Με τις αρκούδες πάντα υπάρχουν τα θεματάκια, βάζουμε τα καλώδια γύρω-γύρω. Είναι απαραίτητο, δεν γίνεται χωρίς αυτό, έτσι? Ναι. Είναι απαραίτητο. Το ζήτημα είναι ότι άρχισαν και οι δίποδες αρκούδες, δυστυχώς, κλουπές και... Μάλιστα. Και πάει λέγοντας. Πάει λέγοντας. Ναι. Το μέλι είναι μια εξαιρετική τροφή. Θεωρούμε ότι είναι από τις καλύτερες τροφές που μπορεί να υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη, έτσι δεν είναι, κύριε Ράτση? Ναι. Έχει μπει, πιστεύετε, στη διατροφή μας, στην καθημερινότητά μας? Το έχουμε αγαπήσει το μέλι? Εγώ πιστεύω ότι ακόμα χρήζει βελτίωση αυτό το ζήτημα. Και όχι μόνο το μέλι, και τα προϊόντα, η γύρι, ο βασιλικός πολτός, η πρόπολη. Ναι. Όλα έχουν... όλα έχουν τη δική τους αξία, πραγματικά. Αξία. Θα συμβουλεύατε ένα παιδί σήμερα στην Καστοριά
να ασχοληθεί με την μελισσοκομεία, να την αναπτύξει και να βγάλει μεροκάματο να ζει στην οικογένειά του. Μπορεί ένας νέος σήμερα να ζει σε την μελισσοκομεία? Δεν μπορεί. Δυστυχώς δεν μπορεί. Μάλιστα. Εκτός και αν διαθέτει κάποιο μεταφορικό μέσο και να τα πάει κι αλλού. Αλλά μόνο να είναι στην Καστοριά δεν μπορεί. Γίνεται. Πρέπει να μετακινεί τα μελίσια του, αλλιώς δεν γίνεται. Ναι. Αυτό είναι επίσης ένα πρόβλημα. Καθαρά επαγγελματικό να είναι. Οπότε πρέπει εκεί, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, πρέπει να έχει μεγάλα φορτηγά, να φορτώνει τα μελίσια. Ναι, όλα αυτά χρειάζονται χρήματα όμως. Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Ράτς, μετά την δεύτερη βράβευση, τι σας λέει ο κόσμος, δηλαδή πώς το παίρνει, δηλαδή σας λένε όλοι, όπως σας είπαμε και εμείς στην αρχή, να το δοκιμάσουμε? Ναι, είναι μια μερίδα ανθρώπων που θέλουν να το δοκιμάσουν, ναι. Και είναι μια μερίδα ανθρώπων που με γνωρίζουν, ας πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, το καλό μέλι, μια συμβουλή να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ράτς. Το ναι. Καλό μέλι, πώς το καταλαβαίνουμε? Το καλό το μέλι, αν είναι νοθευμένο, ναι, τι, αν δεν βέβαια, είναι. Αν είναι νοθευμένο, αν είναι γνήσιο μέλι, πώς θα το καταλάβω ότι αυτό είναι το καλό και αυτό είναι άστο να πάνε? Πρώτα, τα καλά τα μέλι απαγούν, ναι. Και παγώνουμε για να το πούμε στο κοινό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι αυτό το ζαχάρωμα. Ναι. Έτσι, όταν βλέπεις ζαχαρωμένο μέλι τώρα το χειμώνα με το κρύο, είναι ναι. Καλό μέλι. Ναι, ναι. Και υπάρχει και άλλος τρόπος. Συγκρίνεις δύο μέλια, από το οποίο το ένα ξέρεις ότι είναι καλό. Ναι. Και θες να δοκιμάσεις το άλλο, βάζεις ένα κουταλάκι. Αχα. Και θα το διαλύσει στο νερό και το ένα και το άλλο. Και το... Δύο νερό. Διαφορετικά ποτήρια. Μάλιστα. Αυτό που διαλύεται πιο νωρίς, πιο γρήγορα, δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Μάλιστα. Αυτό που διαλύεται γρήγορα δεν είναι καλής ποιότητας. Όχι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν ορισμένα tips που ναι. Μπορεί κάποιος ακόμη που δεν ξέρει από μέλι να καταλάβει ναι. Ποιο είναι το καλό μέλι. Και αυτά ήταν ναι, ναι. Δύο ωραία tips που μας δώσατε. Τώρα. Στο Τέτοβο, για να πούμε και αυτό το θέμα, στο Τέτοβο, από πλευράς Καστοριάς ήταν μόνο εσείς ή Ελλάδος, ήταν και άλλοι από την Ελλάδα? Ήταν ακόμα ένας συνάδελφος από εδώ. Ακόμα ένας συνάδελφος από την Καστοριά? Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ποια χώρα εκεί, ποια χώρα πήρε τα περισσότερα βραβεία στο Τέτοβο? Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Δεν το είδατε? Όχι. Μάλιστα. Για να δούμε και ποιες χώρες ασχολούνται έτσι εντατικά, γιατί μαθαίνουμε ότι και η γειτονική Αλβανία, ας πούμε, ασχολείται πάρα πολύ εντατικά το τελευταίο καιρό με αυτό το κομμάτι. Ήταν πάρα πολύ και από την Αλβανία εκεί πέρα. Ήταν πάρα πολύ και από την Αλβανία. Επίσης υπάρχει μεγάλη διαφορά στην τιμή. Α. Κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Δηλαδή. Εκεί στην Αλβανία πουλάνε το μέλι από 12 μέχρι 15 ευρώ το κιλό. Δηλαδή μισό λεπτάκι. Εδώ περίπου έχει 8 ευρώ. 8-9 εκεί. 8-9 ευρώ. Ναι. Στην Αλβανία πωλείται 15 ευρώ, ε! Από 12 μέχρι 15. Από 12 μέχρι 15. Πραγματικά εκπληκτικό. Πραγματικά. Κάτι δείχνει και αυτό. Ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω εμείς. Ότι έχουμε λίγο μείνει πίσω ακριβώς, κύριε Ράτσα. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι έχουμε λίγο μείνει πίσω. Εύχομαι πάντα. Χρειάζεται οργάνωση. Εύχομαι πάντα διακρίσεις, κύριε Ράτς, και σε εσάς και σε όλα τα παιδιά που ασχολούνται με αυτό το εκπληκτικό προϊόν. Ευχαριστούμε πολύ. Και περιμένουμε και άλλους ανθρώπους να ασχοληθούν πραγματικά, γιατί εάν ασχοληθείς και μπορείς και να το ταξιδεύεις το μέλι, τα μελίσια σου μάλλον, το πιο εργατικό ζώο που υπάρχει στον πλανήτη, ναι. Το πιο εργατικό. Και πιο οργανωμένο. Και το πιο οργανωμένο. Παραδείγματα πολλά μπορούμε να πάρουμε από τη μέλισσα, ναι. Όλοι μας και εμείς οι άνθρωποι φυσικά. Ναι. Κύριε Ράτς, εύχομαι τα καλύτερα και για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και περιμένουμε το μέλι εμείς. Έτσι, περιμένουμε το μέλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντα επιτυχίες. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μίρκο Ράτς για τις επιτυχίες του για το χρυσό βραβείο που κέρδισε για το δασόμελο στον διεθνή διαγωνισμό στο Τέτοβο. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.